μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι καθίστε μου, μην σας πω. Μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα και μου δώσατε άδεια να πάω και ήταν τόσο όμορφα που ενώ ήταν πέντε μόλις μέρες νομίζω ότι έλειψα και ήμουν εκεί ένα μήνα. Η Λέσβος, η Μυτιλίνη, ο τόπος εκείνος ο ευλογημένος είναι ένα κομμάτι του μεγάλου της καρδιάς μου, παντοτινό, το έχει κλέψει. Έχει πολλά προσκυνήματα, έχει πολλούς τόπους. Όσα ονόματα μου δώσατε, τα διάβασα ξανά και ξανά. Και όσες φορές πάω εκεί, θέλω να μου δίνετε ονόματα να τα διαβάζω. Λειτουργήσαμε δύο φορές στον Άγιο Ραφαήλ και μείναμε εκεί δύο μέρες. Λειτουργήσαμε στο μεγάλο το προσκύνημα που για μένα είναι σαν στο σπίτι μου, στον Τρίγωνα, στην εκκλησία που, στην Ενωρία και στην εκκλησία που ζούσε ο Παπαφώτης. Ο Παπαφώτης είναι μια μορφή που έχει γεμίσει την καρδιά μου και την ψυχή μου και κάθε φορά που μαθαίνω και κάτι καινούριο λέω που φτάσανε οι Άγιοι και ας τους είχανε οι σύγχρονοι τους του Κλώτσου και του Βάτσου. Πήγε, λέει, ήταν το τελευταίο που μου διηγήθηκαν, έριξε, λέει, χιόνι μια μέρα πολύ, είναι ψηλά στο βουνό, είναι νησί, και είχε κρύο. Και πάει κάποιος στα μνήματα να ανάψει το καντιλάκι του πατέρα του. Και τον βλέπει εκεί σε μια πέτρα, λέει, να κοιμάται στο χιόνι. «Ρε Παπαφώτη, τι κάνεις εδώ?» Και τι είπε, τι αμήνυτο είπε. «Δεν μπορεί κανένας μας να το ζήσει αυτό, όχι, ούτε να το σκεφτεί». «Να βρε παιδάκι», μου λέει, «απόψε που έκανε κρύο, ετούτη καημένη εδώ θα κρύωναν και ήρθα να τους κάνω παρέα και να κοιμηθώ μαζί τους και να κάνω καμία προσευχή το βράδυ να τους ζεστάνει ο Θεός». Ζούνε οι Άγιοι έτσι που πού να τα σκεφτούμε και να τα φτάσουμε, αλλά και πού να τα κάνουμε εμείς. Πολλές φορές κοιμόταν έξω, ιδιαίτερα, λέει, όταν του κάναν ανακαίνιση το σπιτάκι, κλωτσούσε και δεν ήθελε να πάει μέσα. «Τόσο ωραίο», λέει, «το κάνατε, τώρα δεν το θέλω». Και είχε έξω εκεί στην αυλή του ένα πεζούλι και εκεί γύρναγε, κοιμότανε και είχε για προσκέφαλο, είναι ακόμα εκεί η πέτρα, μία πέτρα μεγάλη και τα βουμπούσε εκεί και κοιμότανε. Και πολλές φορές που πήγαινε στα σπίτια, νυχτώνονταν όπου νυχτώνονταν, γύρναγε όλη τη Μυτιλίνη και το πρώτο που κουβαλούσε, όπου έβλεπε υλικό οικοδομής πεταμένο, είχε έναν τροβά και το έβαζε μέσα. Κουβαλούσε όσο μεγάλο και να είναι. Μάρμαρα, πέτρες, τούβλα, άμμος, χαλί, ό,τι ήταν. Και με αυτό έχτισε την εκκλησία δίπλα στην μεγάλη, στον Άγιο Αντώνιο, που την βρήκε αυτή την εκκλησία, είναι παλιά του χωριού, και εκεί την αγιογράφησε κιόλας πανέμορφα, και έχτισε και το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Νέου, σαν μοναστήρι, με υλικά τα οποία κουβαλούσε από εδώ και από εκεί, κι ας ήταν πραγματικά, δεν ήταν παραπάνω, μια πιθανή άνθρωπος. Και μια φορά, λέει, διηγούντανε ο Παπαδημήτρης, άλλος εκλεκτότατος ιερέας που είναι εκεί τώρα,
Διηγούνταν λοιπόν ο Παπαδημήτρης μια ιστορία. Είχαμε συνονοηθεί, λέει, να κάνουμε εσπερινό. Και πήγα, λέει, και τον έψαχνα να βρω που είναι, για να αρχίσουμε τον εσπερινό. Και τον ψάχνω, λέει, στον κεντρικό ναό, δεν τον βρίσκω. Και πάω, λέει, στο παρεκκλήσι δίπλα. Και βλέπω έξω από το παρεκκλήσι μια σειρά νερό να βγαίνει. Τι έγινε, λέει, αυτό το νερό? Καιρός ήταν καλός, δεν έβρεχε. Και τον βλέπει γονατισμένο μπροστά στην Παναγιά να κλαίει, να λέει τους χαιρετισμούς. Έκατσα, λέει, στην άκρη. Δεν τον ανησύχησα. Γρήγορα, γρήγορα έπειτε τους χαιρετισμούς. Και μόλις έφτασε, λέει, στο τέλος των χαιρετισμών, πάλι μετάνες, πάλι από την Αρχάγγελος που το στάτησε ορανόπινε, λέει, και να κλαίει, λέει, να κλαίει και να τρέχουν τα δάκρυα και να έχει γεμίσει το δάπεδο από δάκρυα. Δάκρυα. Δάκρυα, μωρέ. Δάκρυα χύνουν οι Άγιοι για ποιους? Όχι, δεν προσεύχονται οι Άγιοι για τον εαυτό του. Για μας όλους τους άλλους προσεύχονται. Όποιον Άγιο και αν πιάσετε, με τις ώρες η προσευχή του ήταν και είναι. Μου έλεγε τώρα ένας από τους συνεργάτες μου μέσα. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε τον Άγιο Αγάθωνα τον Νέο. Τώρα που και αυτός καινούριος Άγιος, κάτω στην... τον Άγιο Βυσταρίωνα, κάτω στη Μονή Αγάθωνα, συγγνώμη για το πέρα. Τον Άγιο Βυσταρίωνα, την προηγούμενη Κυριακή τον γιορτάσαμε στην άλλη εκκλησία. Τι έγινε, λέει, αυτός όταν κάναν την εκταφή, ανοίξαν τον τάφο, τον βρήκαν ολόσωμο μέσα. Και φώναξαν, και αυτά υπάρχουν οι δηλώσεις του ιατροδικαστή, τον Γιαμαρέλο, από τους παλιούς έμπειρους ιατροδικαστές. Και πήγα, λέει, ο Γιαμαρέλος, και έπιασα, λέει, τα χέρια του και τα πόδια του και είχαν ευληγησία. 15 χρόνια μετά την κοιμησή του. Ανοίγανε και κλείνανε. Το είδα, λέει, το έκανα. Και μετά, λέει, προσπάθησα να βγάλω από τα χέρια του το Ευαγγέλιο που είχε πάνω, για να το δω, ήθελα να δω. Και τα χέρια που πιάνουν το Ευαγγέλιο, ήθελα να δω και το Ευαγγέλιο πώς ήταν. Και το Ευαγγέλιο, λέει, δεν μπορούσα να το τραβήξω, δεν άνοιγα τα χέρια. Βρε τραβάγαμε, λέει, βρε τραβάγαμε, τίποτα. Και σκύβει, λέει, ο Δεσπότης στο αυτί, τα διηγεί, το ίδιος που είπε στις αυτά, σε βίντεο, και σκύβει, λέει, στο αυτί και του λέει, άστο, μωρέ, πρέπει να τα αφήσει να κάνουν τη δουλειά της οι άνθρωποι. Και αμέσως, λέει, άνοιξαν τα χέρια και πήραν το Ευαγγέλιο. Έτσι είναι οι Άγιοι. Και είναι αυτινής της εποχής αυτοί οι Άγιοι όλοι. Δεν είναι αλληνής εποχής. Δεν είναι αλληνής εποχής. Αυτινής είναι εδώ που ζούμε κι εμείς. Και εμείς καμουνόμαστε ότι όλα στη ζωή μας είναι δύσκολα. Και αυτοί τα κάναν δύσκολα για να τα απολαμβάνουν τα δύσκολα. Πήγαινε, λέει, ο Παπαφώτης στα σπίτια όταν ξενυχτιότανε όπου πήγαινε. Και τον έπιανε νύχτα, χτύπαγε τους γνωστούς εκεί, να μείνω το βράδυ εδώ. Όλοι μας διηγήθηκαν και όλοι το διηγούνται στο βιβλίο του, στα βιβλία του, ότι τον πρωί βρίσκαν τελείως απείραχτα τα σεντόνια και το κρεβάτι, που κοιμόταν δίπλα κάτω στο πάτο. Και όταν τον πείραζαν και τον λέγανε, γιατί γέροντα δεν κινήθηκες πάνω? Πού, μωρέ, βρώμικος, πούμε εγώ από τα που βαλάω τα υλικά και όλα αυτά τα ράσα μου, πού να σταλερώσω τα σεντόνια? Για να κάνει άσκηση. Και πάντα, λέει, έφευγε πριν ξυπνήσουν όλοι, 5-5 έφευγε.
για να μην πάρει καν πρωινό, για να μην κουράσει τις οικογένειες, για να μην και έφευγε. Πριν ξημερώσει, πού είναι ο Παπαφώτης, έφυγε. Πώς έφυγε. Και διηγούνται πολλοί, διότι το γέροντα που είχε ο Παπαφώτης, το πνευματικό που είχε, και αυτός που τον έκανε καλόγερο, ήταν ο Παπατήχων ο Ρώσος. Ο Παπατήχων ο Ρώσος ήταν ο πνευματικός του γέροντα Παΐσιου, τον έκανε και μοναχό, αυτός του βάλε το δάσο και το ευλόγησε, του Παπαφώτη και του πατρός Αγαθαγγέλου που ήταν Σιμωνόπετρα. Τρεις πολύ σπουδαίοι μοναχοί. Και πιο σπουδαίος ακόμα ο γέροντάς τους. Δεν τον βάζουν στα γεωλόγια ακόμα, έτσι θα γίνει και με τον Παπαφώτη, γιατί η ζωή τους ήταν τόσο θαυμαστή που δεν θα γίνεται πιστευτή. Πήγαμε λοιπόν εκεί στο πανηγύρι και ήταν και ο Αντωνάκης μας, έψαλε και τους θαύμασε όλους. Και τι είδα εκεί και σας θέλω τώρα και στα δικά μας πανηγύρια έτσι, όχι. Λένε οι αγιορείτες ότι στα πανηγύρια ανοίγει ο ουρανός και μας ακούνε καλά οι Άγιοι που γιορτάζουν γι' αυτό. Και στο όρος, στο κάθε πανηγύρι γιορτάζεται ατελείωτες ώρες. 12, 13, 14, 16 ώρες συνεχόμενες στο πανηγύρι της Ιβύρων γιορτάζεται. Εμείς το κάνουμε 2-3 ώρες μόνο την ακολουθία. Ξεκινάμε λοιπόν εκεί το πανηγύρι λοιπόν. Τι είδα θαυμαστό πρώτο. Χωριό Τρίγωνας, κοντά στο Πλωμάρι, που έχουμε συγγένεια εκεί. Τώρα τη σκέφτηκα ότι η ενορία μας έχει συγγένεια. Ξέρετε κάτι, ο Παπαφίλιππος είχε πνευματικό γέροντα τον Παπαφώτη. Πώς πάνε οι γενιές, πώς πάνε οι Άγιοι και πώς πάνε. Αφήστε που ήταν τρελούτσικος, όλη αυτή η ομάδα ήταν τρελούτσικη. Γιατί με την τρέλα τους κρύβαν την αγιοσύνη τους να μην τους προσκυνάει ο κόσμος. Εκεί λοιπόν στην περιοχή στο Πλωμάρι, στο βουνό όμως, όχι στη θάλασσα που είναι το Πλωμάρι, είναι ο Τρίγωνας. Χιλιάδες κόσμος στο πανηγύρι, χιλιάδες από όλη τη Μυτιλήνη. Μία και μια μισή ώρα μακριά μου λέγανε εμείς ήρθαμε από εκεί πατέρα, εμείς ήρθαμε από εκεί, εμείς ήρθαμε από την άλλη μεριά. Πρώτον πολλοί κόσμος και στον Εσπερινό και στη λειτουργία και όλη την ημέρα και όλο το βράδυ. Δεύτερον, ταΐσανε την άλλη μέρα όλον τον κόσμο. 4, 5, 6 καζάνια που χωρούσα εγώ μέσα. Τεράστια. Τα φτιάξαν φαγητό όλη τη νύχτα για να τους κεράσουν την επόμενη μέρα. Και τρίτο και σπουδαιότερο, είχαν βάλει στο ναό, τι παπάδες, τι κόσμος, τι πιστοί άνθρωποι, τόσα πολλά λουλούδια που νομίζω ότι αν πω 200 βάζα λουλούδια, από λίγα. Δεν υπήρχε κάτι που να μην είχε στολιστεί μες στο ναό. Δεν υπήρχε κάτι. Το φορτηγάκι το δικό μου με αυτά τα λουλούδια θα είχε γεμίσει 5 φορές. Και από πού τα βρήκαν, από το βουνό λέει. Εκείνες τις μέρες που είναι η γιορτή του Αγίου Πάντα, γεμίζει το βουνό λουλούδια και πάνε και τα κόβουν την προηγούμενη μέρα και τα κουβαλάνε με τα κουφίδια κάτω για να στολίσουν τον ναό. Εγώ λοιπόν πήρα μια απόφαση. Και νομίζω ότι δεν θα πούνε, δεν θα έχει αντίρρηση κανένας. Τα πανηγύρια να τα κάνουμε σπουδαία κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν ακούστε τώρα. Τι ευλογία έχουμε. Πρώτον, την ημέρα που θα έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Καραλάμπους, πώς ήρθε αυτό τώρα να είναι εκεί την ημέρα, δεν το ξέρω. Μόνο η Παναγία το ξέρει. Θα έχουμε το γνήσιο αντίγραφο που έχουνε στο κήκο το μοναστήρι, θα έχουμε την Παναγία εδώ, σε όλη τη λειτουργία
εκείνη την ημέρα το πρωί. Για να την προσκυνήσουμε όλοι. Μου το πάνε και τρελάθηκα. Και δεύτερον, είπα ότι θα... Όχι εγώ, μου το είπε ένας από τους συνεργάτες θα το κάνει αυτό. Θα φτιάξουμε φαγητό για όλους. Θα ψήσουμε τα πάντα για όσοι θα έρθουν. Χίλιοι! Εμείς θα έχουμε για 1.100. 1.100 εμείς θα έχουμε για 1.500. Και τρίτον, θέλω στο πανηγύρι όταν έρχεστε να κοινωνάτε όλοι. Θα το κάνουμε και σε αυτό το πανηγύρι. Πανηγύρι. Και τέταρτον, θα βάλουμε και μουσική μετά να χορέψουμε. Στα πανηγύρια η παράδοση το θέλει να χορεύει όλο το πανηγύρι. Και πρώτος να χορεύει, το έκανα εκεί που πήγα. Το έκανα, παπάς. Μου λένε, είσαι πρώτος παπάς, θα χορέψεις πρώτος. Και χόρεψα πρώτος. Γιατί λέει πρέπει να χορεύει ο παπάς πρώτος. Για να το βλέπουνε, αυτό ήταν για τους παλιούς παπάδες, όχι για τους τωρινούς. Ότι είναι λεβέντης και να χαίρεται η ενορία όταν έχει λεβέντη παπά. Οι παλιοί ήταν λεβέντες οι παπάδες. Είχανε και τα κουμπούρια μαζί. Είχαν και τα κουμπούρια μαζί. Και φύλαγαν το χωριό οι παπάδες. Αυτά λοιπόν που είδα, συγχωρέστε με που σας τάπα. Θέλω στη Μυτιλίνη το καλοκαίρι να κάνουμε μία εκδρομή. Αξίζει. Είναι γερό προσκύνημα. Νιώθεις ότι κάθε σπιθαμή της Μυτιλίνης έχει αγιάσματα. Έλεγε ο Γεροπορφύριος, ακούστε τώρα ο Γεροπορφύριος, στον Παπαφώτη, να πας εκείνο το ύψωμα να ρίξεις τρισάγιο. Δεν είχε πάει ποτέ ο Άγιος Πορφύριος στην Μυτιλίνη. Με το τηλέφωνο μιλούσα. Να πας εκείνο το ύψωμα να ρίξεις τρισάγιο. Έπαιρνε κι αυτός καναδιό και πηγαίνανε και ρίχναν τρισάγιο. Και τον ρώταγαν οι άλλοι, γιατί γύρω ήρθαμε εδώ πάνω να κάνουμε τρισάγιο. Εδώ που κάτω είναι γεμάτο Αγίους. Αυτά τα νησιά οι Τούρκοι τα είχαν σφάξει πολλές φορές. Και τα είχαν σφάξει και τους στάβανε έξω μακριά για να μην τους μολύνουν και τους τάφους τους ακόμα. Και όταν τους λέγανε ακούστε παρακάτω, οι δύο Άγιοι, ο ένας ήδη είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Και όταν τους του λέγανε γύροντα στον Παπαγούδη, και τι δεν σκάβουμε τώρα να τους βρούμε. Δεν ήρθε η ώρα τους ακόμα. Όταν πει ο Θεός θα σκάψουμε σε κάποιον Άγιο, θα του πει σκάψε. Γιατί τώρα μας κάψουμε θα μας βάλουν φωτιές οι Άγιοι. Έτσι σκάψανε το ύψωμα στη Θερμή και βγάλαν τον Άγιο Ραφαήλ. Έτσι σκάψανε. Τον ανοίξανε και βρέθηκε. Πόσα, 700 χρόνια πριν είχε θαυτεί εκεί ο Άγιος Ραφαήλ. Οι Άγιοι δεν βιάζονται, ο Θεός δεν βιάζεται. Όταν ξέρει να ανοίγει. Πάντως μου λένε και μου ξαναλένε σε πολλά σημεία ανέβαινε και έριχνε τρισάγια στα βουνά και στα λαγκάδια ο Παπαφώτης και οι άλλοι Άγιοι της Μυτιλίνης. Και μάλιστα λέει ο Παπαφώτης είχε μαζέψει τη ζωή όταν ήταν εν ζωή και τις εικόνες όλων των ενδηλέσπων Αγίων. Όλων. Τόσο σχέση είχε με τους Αγίους. Να τους έχουμε λοιπόν προστάτες και βοηθούς στη ζωή μας. Έχουμε εδώ το ζωναράκι του που το φορούσε, είναι σαν αυτό τη ζώνη που έχω κι εγώ. Όταν λειτουργούσε, αυτή τη ζώνη φορούσε που έχουμε εδώ. Γιατί ο Παπαφώτης με τη φιλία που είχε, δεν τον καταλάβατε όμως, όλοι κάποιος τον κατάλαβε. Ερχόταν και λειτουργούσε εδώ και στον Άγιο Χαράλαμπο, γιατί είπαμε είχε το πνευματικό του παιδί τον Παπαφίλιππο. Και μάλιστα μου έχουν δώσει και, και ένα από τα πετραχίλια του που είχε και όταν θα το πάρω εκλογή από τον Δεσπότη θα το έχω για να σας σταυρώνω και να σας εκλογάρω με αυτό το πνευματικό. Η αγάπη μου σας συνοδεύει πάντα. Όπου και αν πηγαίνω όμως, όπου και αν πηγαίνω, σας
το λέω αλήθεια, δεν σας ξεχνάω και οι προσευχές μου και οι ευχές μου και η αγάπη μου και η έννοια μου είναι κοντά σας. Γιατί αυτό, με αυτό το κοντά σας θα πάμε στον Παράδεισο. Ο παπάς έχει υποχρέωση. Τι είπε σήμερα, το πρώτο Ευαγγέλιο του Όρθου. Απευθύνθηκε ο Χριστός τον Πέτρο και του λέει, Πέτρε, αγαπάς με, μ' αγαπάς. Συ Κύριε, γιγνώσκεις ότι φιλώσε. Αγαπάς με, το ρωτούσε, φιλώσες, ότι εγώ σε έχω φίλο μου. Πείμε με τα πρόβατά μου, βός και τα αρνία μου. Ποια, εσείς, οι πιστοί, εμείς όλοι. Και του λέει δεύτερη φορά, Πέτρε, αγαπάς με, πλήον τούτον περισσότερο από όλους. Ναι, Κύριε, εσύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Πείμενε τα προβατά μου, βός και τα αρνία. Και του λέει τρίτη φορά, αλλά δεν του λέει αγαπάς με τώρα. Του λέει και ο Χριστός, Πέτρε, φιλείς με. Φιλείς με. Συ Κύριε, γινώσκεις ότι φιλώσε. Και λυπήθη ο Πέτρος γιατί το ρώτησε τρεις φορές. Αλλά ήταν οι τρεις φορές που ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί για να επιβεβαιώσει τώρα την αγάπη και τη λατρεία στο πρόσωπο και στην καρδιά του Χριστού. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Φιλείς με, αγαπάς, με αγαπάς. Και να τολμήσω να το πω, έτσι σας θέλει και ο παπάς μου, να μ' αγαπάτε και εγώ θα σας το ανταποδίδω διπλό και τριπλό, και την αγάπη μου και την έννοια μου. Και την έννοια μου. Ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Και υποσχέθηκα και στα νέα συμβούλια, ό,τι και αν θέλετε να κάνω για το χωριό, ό,τι και αν θέλετε να κάνω για τα σπίτια σας, ό,τι και αν θέλετε να κάνω για τις οικογένειές σας, θα το κάνω, θα παλέψω και θα το κάνω. Γιατί μέσα στην καρδιά μου με έχετε σκλαβώσει και όπου και αν γυρνάω, όσο όμορφα και αν περνάω, δεν θα φύγω. Ούτε από τη Σαρακίνα, ούτε από τον Άγιο Χράνο. Μου λέει ο Δεσπότης, να σε πάω σε καλύτερη ενορία. Δεν υπάρχει, του λέω, καλύτερη ενορία από αυτή που έχεις πάει. Εγώ δεν φεύγω, ό,τι και αν κάνεις, μόνο να με πάρει καλός Θεός. Αλλά και πάλι, φαντάζομαι, θα μου δώσετε δυο πιθανές μόνο. Να μείνω και μετά εδώ. Έτσι κύριε Παρθένα. Δυο πιθανές. Και μία για τον Καλλιμάκη και τρεις. Αυτή την ιστορία του Παπαφώτη υπάρχει σε ένα βιβλίο που το έχουμε έξω και στέλνει μπορεί να το πάρει. Και βοηθάμε τον ναό εκεί.